Είμαστε τυχεροί που θα ξεκινήσουμε το φεστιβάλ με μία συναυλία που αρμόζει στο χώρο, αρμόζει στην έρευνα που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το χώρο, τόσο στο πεδίο της μουσικής όσο και σε άλλα πεδία των τεχνών και των γραμμάτων. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που ξεκινούμε με αυτή τη συναυλία, με το εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής, ανατολικής μουσικής προς ανατολισμή που ίδρυσε ο Χριστόδωρος Μνάσονος, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, αλλά είναι και ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου της Λάρνακας. Απλώς καθηγητής. Μάλιστα. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Προσκεκλημένος του εργαστηρίου είναι ένας πολύ διακεκριμένος εθνομουσικολόγος, μουσικός, δεξιοτέχνης στο ΝΕΗ, ο Δόκτωρ Μάρκος Σκούλιος, ο οποίος είναι καθηγητής εφαρμογών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΗ Υπήρου. Την επιμέλεια του μουσικού υλικού και τη διδασκαλία στα 15 μέλη του εργαστηρίου την είχε ο Χριστόδωρος Μνάσονος, τη δε επιμέλεια της συναυλίας την είχε ο αγαπητός φίλος Πέτρος Λαζάρου, που απόψε θυμήθηκα επειδή είδα για το Σίμι που μας θύμισε ότι η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 92 όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο και κάναμε σε ένα από τα μαγαζιά τα πρώτα του Σίμι, κάναμε μια συναυλία του Ψαραντώνη. Ο Πέτρος είχε και ένα βιβλιοπωλείο εκεί, όσο θυμάμαι. Να πω επίσης ότι αυτός ο χώρος είχε μια εμπειρία πολιτικής, πολιτισμικής, γλωσσικής εμπειρίας, γιατί έχουμε ανεβάσει εδώ μια κωνσταντινουπολίτικη κωμωδία του Δημοσθένη Μισιντζή, το Φιάκα, η οποία απλώς μας υποχρέωσε να καταλάβουμε τον δυσυπόστατο χαρακτήρα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, τόσο κοινωνικά όσο και πολιτισμικά. Ήταν δύο χώροι, από τη μια ήταν τα τάβλα, από την άλλη τα τοπέραν, η λαϊκή και η αριστοκρατική συνοικία. Αυτό κάτι μου θύμισε, διαβάζοντας την πρόταση του απόψινού μας σχήματος, που έχει αυτό το δυσυπόστατο χαρακτήρα, δηλαδή θα μας παρουσιάσουν και τη λόγια και τη λαϊκή μουσική των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Εμείς τότε βέβαια επιφανειακά σκεφτήκαμε αυτό το θέμα, ότι η πόλη των πόλεων έχει δύο δρόμους, αλλά πιστεύω ότι απόψε θα έχουμε ένα ταξίδι βάθους με το απόψινό σχήμα και θα εμβαθύνουμε σε αυτές τις δύο παραδόσεις, γιατί έχουμε ακριβώς τους αρμόδιους. Πριν δώσω το λόγο στον Χριστόδωρο Μνάσονος για να σας πει μερικά λόγια για το εργαστήρι του, θέλω να πω ότι είμαστε ευγνώμονες, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όχι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που ίδρυσε τμήμα μουσικών σπουδών και γι' αυτό έδωσε στέγη όχι μόνο σε ανθρώπους, μελετητές, ακαδημαϊκούς που κάνουν προγράμματα, μαθήματα, εργαστήρια που αφορούν στις μουσικές και μουσικολογικές σπουδές, αλλά δημιούργησε και αυτό που βλέπουμε απόψε, δηλαδή δημιούργησε ζυμώσεις στο χώρο αυτόν, κάτι που δυστυχώς το Πανεπιστήμιο της Κύπρου δεν ευνόησε αυτές τις σπουδές,
Τρεις φορές πήγανε προτάσεις για ίδρυση τμήματων μουσικών-μουσικολογικών σπουδών, θεατρικών-θεατρολογικών, αλλά δεν μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα. Να πω ξανά ότι είναι τιμή μας που είναι απόψε μαζί μας ο Μάρκος ο Σκούλιος, γιατί είναι ένας κορυφαίος ακαδημαϊκός, επιστήμονας, αλλά και μουσικός και δάσκαλος. Είναι τιμή στην Αξιοθέα που βρίσκεται απόψε μαζί μας.
Thank you.
Thank you.
Oh,
κι άλλες κοντά σου. Εσύ είσαι η τριάντα φιλιά για τη μάμα και εκείνες τα χρόνια σου. Πραμάνα μαν, εσύ είσαι η τριάντα φιλιά για τη μάμα και και
Thank you.
ευχαριστούμε. Από δεξιά, Κυριάκος Λουκά. Έλενα Ξηδά στο τραγούδι. Κυριάκος Λουκά, Κανονάκη. Παύλος Μιχαηλίδης στο βιολί. Νικόλας Παπαδόπουλος, το νέο αστέρι στο βιολί. Ντένιελ Παυλόφσκι. Αδάμος Τονέι. Παναγιώτης Λοΐζου, πολίτικο Λαούτο. Χρήστος Ισιδόρου, πολίτικο Λαούτο. Κυριάκος Μαρκουλής, πολίτικο Λαούτο. Ανδρέας Μάγας, ο μικρός Μέγας. Ούτη, Δήμος Κωνσταντίνου, Ούτη. Ανδρέας Κραμπιάς, Ούτη. Γιάννης Λέμπος, τραγούδι, χρουστά. Ηθική βοήθεια, υποστήριξη. Δημητρίου Φίλιππος. Και ο αγαπημένος μου δάσκαλος, Μάρκος Κούλιος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Πιαρή. Και ο Χριστόδωρος Μνάσονος. Στα πάντα. Στα άπαντα. Ευχαριστούμε. Για το κλείσιμο. Thank you.